τον θυμάμαι. Φυσικά τα τελευταία 9 χρόνια παίζει στον Ηρακλή, οπότε τον θυμάμαι. Έχει προσφέρει πολλά και ήταν από τους αγαπημένους μου παίχτες. Τάσος Χατζαμπής ή αλλιώς Δαλάι Λάμα. Ο άνθρωπος που με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα και ελπίζω το ενδιαφέρον, την αγάπη και τη στήριξη που μου πρόσφερες να τη δεις καθημερινά στη ζωή σου. Η γνώμη μου ήταν ότι είχες άλλα 2 χρόνια γεμάτα να απολαύσεις αυτό το όμορφο σπορ, αλλά έχουμε αυτή τη χαρά να τη δεις μέσα από την οικογένειά σου και μέσα από κάποιο πόστο του Ηρακλή μας. Να είσαι καλά, πάντα Ηρακλής. Ότι είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει με την παρουσία τόσα χρόνια τιμήσει τον Ηρακλή και γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επίσης θα ήθελα να πω ότι ήταν ένας ηγέτης, μια προσωπικότητα μες στο γήπεδο. Είναι, να το πω, κράβαρικ του ποδοσφαίρου, για και είμαι στο βόλεϊ. Για μένα, για να μιλήσω για Τάσο Χατζαμπής, χρειάζεται νομίζω ένα μήνα. Ο άνθρωπος είναι αρχηγός και ξέρει πώς να μιλήσει με τους παίκτες του, ξέρει να κρατήσει αποδυτήρια. Μεγάλη μορφή, μεγάλος ηγέτης μέσα στην ομάδα, μέσα στα αποδυτήρια, μεγάλος αρχηγός. Θεωρώ ότι μας βοήθησε τα μέγιστα όλα αυτά τα χρόνια. Έδωσε και την ψυχή του για τον Ηρακλή. Πιστεύω είναι ένας παίκτης κόσμου για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει πάρα πολλές, είναι ρέκορ μας συμμετοχών. Είναι από τους λίγους παίκτες που έχουν μείνει 8 και 9 χρόνια στην ίδια ομάδα και είναι μια ηγετική φυσιογνωμία. Ο Τάσος Χατζαμπής αποτέλεσε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την οικογένεια του Ηρακλή. Τα 9 χρόνια της παρουσίας του τα δείχνουν όλα. Εντιμότατος, μαχητής, σιδερένιος, αγωνιστής. Προσέφερε πάρα πολλά και τον ευχαριστούμε. Ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα για τον Ηρακλή. Με τόσα χρόνια που έδινε, πιστεύω, την καρδιά του, την ψυχή του. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δώσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ένα παίκτη που πέρασε στην ομάδα μας και έδωσε τόσες χαρές όσες έδωσε. Ηγετική μορφή για την ομάδα μας. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα παιδί που όποτε έμπαινε στο γήπεδο έδινε το ίνο του για αυτή την ομάδα. Βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι μπόρεσε και αγωνίστηκε σε επαγγελματικό επίπεδο μέχρι τα 38 του. Κάθε παίκτης έχει και ένα προσωνύμιο. Ο Τάσος ο Χατζαμπής είναι ο αρχηγός. Σε κάθε ομάδα που πέρασε ήταν και είναι ο αρχηγός. Τον είδαμε να παίζει με λάμες, τον είδαμε να παίζει με βίδες στο πρόσωπο, να μπαίνει και να ρισκάρει τη σωματική του ακεραιότητα. Ένας παίκτης για τους φιλάθλους. Στα χρόνια αυτά που αγωνίστηκε, τίμησε πάρα πολύ τη φανέλα του Γηραιού και κυρίως το γκολ μέσα στην Ξάνθη θα μείνει χαραγμένο στη μνήμη όλων μας. Τάσος Χατζαμπής, ένα μεγάλο όνομα, μια μεγάλη καριέρα. Ένα παιδί που ήρθε στον Ηρακλή, αγαπήθηκε όσο τους αθλητές που τα προηγούμενα χρόνια αγαπιόταν το ίδιο. Ελπίζω και εύχομαι αυτά που πρόσφερε σαν ποδοσφαιριστής να τα προσφέρει από εδώ και πέρα σαν διοίκηση στον Ηρακλή. Μας βοηθούσε πολύ και γενικά μας τους μικρούς. Εγώ τον ξέρω 7-8 χρόνια. Είναι άξιο συγχαρητηρίων για το χαρακτήρα του. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής και εξαιρετικός άνθρωπος. Δύσκολα βρίσκεις τέτοιους χαρακτήρες, διαμάντια πραγματικά και εκτός γηπέδων και πόσο μάλλον μέσα στο γήπεδο, αυτό που μας ενδιαφέρει σαν φιλάθλους και οπαδούς του Ηρακλή. Λόγια δεν υπάρχουν, μόνο αγάπη και λατρεία για αυτόν τον παίκτη, ο οποίος ήρθε στον Ηρακλή και έδωκε και τη ζωή του ακόμα. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου και αν θέλει θα είναι στον Ηρακλή και από άλλο πόστο και πάντα θα τον αγαπούμε.